φτάσει σήμερα της Περιφερειακής Αρχής, που ενώ υπάρχει απόφαση ομόφωνη του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο δικαστήριο που εκδικάστηκε στις 20 του Νοέμβρη των ασφαλιστικών μέτρων, ο νομικός σύμβουλος δεν στήριξε αυτή την απόφαση. Θεωρούμε ότι το αυτονόητο δικαίωμα για μόνιμη δουλειά στους εργαζόμενους, για σταθερή δουλειά, δουλειά με δικαιώματο, είναι αυτό που είναι το σύγχρονο, το αναγκαίο για τις υπηρεσίες της περιφέρειας, που είναι και υποστελεχωμένες και βεβαίως έχουν δραματικές ελλείψεις σε όλα τα τμήματα και σε όλους τους τομείς. Και αυτό που ζητάνε και ζητάμε και εμείς, να γίνει πράξη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου, ότι να μείνουν στις θέσεις τους μέχρι τα οριστικά δικαστήρια. Απλώς αυτή τη στιγμή είδαμε να γίνεται το αντίθετο. Να λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι τους δεχόμαστε, τους θέλουμε, καλύπτουν πάγιες και διάρκειες ανάγκες, αλλά ο νομικός σύμβουλος να λέει το άκρος αντίθετο. Αυτό δυστυχώς το έχουμε δει και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, σε δήμους, που αυτό θα πρέπει να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι μόνιμες και σταθερές εργασίες για όλους, όλο το δημόσιο. Να τηρηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το δικαίωμα αυτό, όπως λένε τα δικαστήρια, της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών. Άλλο βέβαια τι λέει ο νομικός τύπος και άλλο τι βλέπουμε στην πράξη. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε απαραίτητες στις υπηρεσίες μας, ασχέτως αν δεν αντιμετωπιζόμαστε με την κατάλληλη σοβαρότητα. Πολλές φορές κάνουμε τη δουλειά του κλητήρα, ο καθένας εξημών έχει μια συγκεκριμένη πορεία με πανεπιστήμια, με μεταπτυχιακά κτλ. Και διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα, το οποίο αφενός μεν κατά καιρούς η περιφέρεια μας έχει πει ότι εγώ συνομολογώ, είμαι μαζί σας. Το έχουν πει πάρα πολύ αιρετοί και αντιπεριφερειάρχες, ακόμα και ο ίδιος, αλλά στην πορεία, στην πράξη, έχουμε δει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μέτρα που είχαν καταθέσει οι εργαζόμενοι, φάνηκε όλη η υποκρισία της περιφέρειας. Παρά και κόντρα στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, ήρθαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της περιφέρειας να αποδομήσουν τα επιχειρήματα που είχαν καταθέσει οι εργαζόμενοι. Εμείς καταγγέλουμε αυτή τη στάση, ζητάμε σταθερά από την Περιφερειακή Αρχή να ακολουθήσει την εντολή που έδωσε το Περιφερειακό με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, να ζητήσει την συνέχεια της εργασίας των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη στην περιφέρεια και θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να είναι όμοιροι αυτής της πολιτικής. Είμαστε όλοι που έχουμε παιδιά, υποχρεώσεις, μωρά, άλλες συναδέλφες, συνέγγυες, οτιδήποτε. Επομένως, κάθε μέρα είσαι με ένα άγχος. Επομένως, θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, να δούμε, να ψάξουμε άλλη δουλειά.